Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού έμπολα στη Σιέρα Λεόνε διαψεύδει την ανακοίνωση που έκανε λίγες ώρες νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι δεν υπάρχουν πλέον γνωστοί διάβλοι μετάδοσης της επιδημίας στην περιοχή. Το θύμα είναι μια νεαρή γυναίκα που πέθανε από τον ιό αυτή την εβδομάδα στη Σιέρα Λεόνε. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πιθανότατα εξέθεσε στον ιό τουλάχιστον ακόμα 27 άτομα. Η Σιέρα Λεόνε βρισκόταν ήδη σε περίοδο αυξημένης παρακολούθησης και έτσι αυτό το κρούσμα εντοπίστηκε πολύ γρήγορα. Πρέπει τώρα να γίνουν όλες οι απαραίτητες έρευνες για να αναζητηθούν οι πιθανές επαφές που είχε, αλλά και για να καταλάβουμε πώς μολύνθηκε αυτό το άτομο. Η περίπτωση αυτή μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να μείνουμε σε επαγρύπνηση για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πιθανά μελλοντικά κρούσματα, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα Ρίκια Σάρεβιτς. Η άτυχη 22χρονη φοιτήτρια από την περιοχή Τονκολίλι ασθένησε στις αρχές της χρονιάς και πέθανε 10 μέρες αργότερα, ενώ ζούσε σε κατοικία όπου διέμεναν ακόμα 22 άνθρωποι. Η κοπέλα είχε ζητήσει ιατρική βοήθεια σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά είχε ακολουθήσει θεραπεία ως εξωτερική ασθενής.